συζητούμε είναι μεταρρυθμίσεις που υπάρχουν στο πρόγραμμά μας. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία θα κάναμε ούτως ή άλλως. Μπορείτε όπως να είναι, τις κατονομάσετε. Είναι έξι τον αριθμό απότιμα. Θέλουμε, αλλά υπάρχει μια σύγχυση. Ναι, οι έξι που θα παρουσιάσετε καταρχάς. Ας πω αμέσως. Καταρχήν να ολοκληρώσω την προηγούμενη σκέψη. Αυτή λοιπόν η συμφωνία που πετύχαμε είναι η βάση για να πάμε εδώ και πέρα. Είναι η βάση προς τα μπροστά, δεν είναι η βάση προς το πίσω. Ενδεχομένως υπάρχουν στην Ευρώπη δυνάμεις που θα ήθελαν να επιστρέψουμε στο παρελθόν των μνημονίων και της Τρόικα. Αυτό πρέπει να τελειώνει με όλους. Εγώ λοιπόν διαβάζω τη σημερινή απόφαση της ΕΚΤ, για να το κλείσω αυτό, ως μια απόφαση η οποία δεν έχει ενσωματώσει ακόμα τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε. Ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κάτι είπε ο κ. Δράκη, να περιμένει πρώτα το Eurogroup της Δευτέρας για να ενεργήσει. Το υπενόησε. Αντιθέτως, ρητά είπε ότι περιμένει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, άρα τέλος Απριλίου. Η αξιολόγηση της Πέμπτης, η Πέμπτη αξιολόγηση έχει τελειώσει. Δεν αναφέρεται ούτε στη συμφωνία που πετύχαμε, ούτε στην ανακοίνωση του Eurogroup, ούτε σε κανένα. Άρα, στο Eurogroup της Δευτέρας υπάρχει περίπτωση να ανοίξει αυτό το παράθυρο δώσει και το έναυσμα, το πολιτικό νεύμα στον κύριο Ντράγκη. Βεβαίως και το προσδοκούμε. Εμείς λοιπόν έχουμε μία συμφωνία η οποία έχει κάποιες μεταρρυθμίσεις και μέτρα μέσα. Το 80% των οποίων είναι πράγματα τα οποία ούτως ή άλλως θέλουμε να κάνουμε. Όπως? Παραδείγματος χάρη, περιορισμό της φοροδιαφυγής και αναδυναμή των φορολογικών βαρών. Όπως είναι η αναδιάρθρωση δημόσιας διοίκησης ώστε να γίνει πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική. Όπως είναι το να πετύχουμε μια δημοσιονομική διαχείριση πιο σταθερή, πιο διαφανή κλπ. Και πολλά άλλα πράγματα. Τη Δευτέρα λοιπόν ο κύριος Βαρουφάκης πάει με ένα επεξεργασμένο πακέτο μεταρρυθμίσεων. Εντελώς συγκεκριμένο. Και με αριθμούς δίπλα, γιατί αυτό φαίνεται να ζητούν. Όπου χρειάζονται αριθμοί, υπάρχουν και αριθμοί, βεβαίως. Επομένως, η συμφωνία έγινε, εμείς τιμούμε τη συμφωνία, περιμένουμε να τιμήσουν τη συμφωνία και οι άλλοι θεσμοί, όπως λέμε τώρα. Σας ρωτώ για τους αριθμούς, γιατί υπήρξε μια σύγχυση σήμερα, κατά πόσο στο Euro Working Group, όχι αναπερίφθη, αλλά αν ζητήσαν μια αναλυτικότερη κοστολόγηση των μέτρων. Πρέπει που θα να παρατηρήσω, κυρία Χούκλη, ότι από την Ευρώπη ακούμε διάφορα πράγματα. Με έκπληξη. Ακούμε διάφορα πράγματα. Δηλαδή, παλιά θυμάμαι που λέγανε το ανατολίτικο παζάρι. Ναι, τώρα, αυτό που γίνεται στην Ευρώπη, ακούμε από διαφορετικούς ανθρώπους διαφορετικά πράγματα. Επαναλαμβάνω, εμείς έχουμε μία συμφωνία. Η συμφωνία είναι γραμμένη, είναι κείμενο. Βεβαίως, υπάρχουν σημεία που μπορεί κανείς να ερμηνεύσει έτσι ή αλλιώς. Η ελληνική κυβέρνηση. Ασάφεια που είπε ο κύριος Βαρουφάκης. Η ελληνική κυβέρνηση τιμάει τη συμφωνία. Είμαστε στο στάδιο της εξειδίκευσης της συμφωνίας. Ένα μέρος των εξειδικεύσεων θα παρουσιαστούν τη Δευτέρα. Εμείς προχωρούμε ούτως ή άλλως στο πρόγραμμα το ευρύτερο το οποίο έχουμε. Πρέπει να σημειώσω για να μην πούμε τα αρνητικά ότι υπάρχουν και θετικά. Δηλαδή, είδα μια δήλωση του κ. Ντάιζεμπλ που λέει ακόμα και μερικές μεταρρυθμίσεις να έρθουν. Ενδεχομένως, θα εκταμιεύει τμήματα της εκκρεμούσας δόσης. Αυτό είναι μια θετική δήλωση. Άκουσα και την κυρία Μέρκελ χθες να μην το αποκλείει. Αυτά είναι θετικά πράγματα. Είναι στην θετική κατεύθυνση που θέλουμε να πάμε κι εμείς. Και ελπίζω αυτή η θετική, ας το πω, εκδοχή των πραγμάτων να προχωρήσει. Πρόβλημα ρευστότητας υπάρχει, διότι από αύριο μέχρι τέλος Μαρτίου, το αναφέραμε και στο δελτίο μας, χρειάζεται, είναι γνωστό δηλαδή, ότι η χώρα έχει δανειακές υποχρεώσεις 6,1 δις. Τι θα γίνει με αυτό? Το πρόβλημα υπάρχει, δεν είναι οξύ. Δηλαδή δεν έχουμε κάποιο υπάρχουν πρόβλημα. Υπάρχουν τα χρήματα. Να σου πω, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα πιο σοβαρό από αυτό που είχαμε μετά τις εκλογές του 2012. Τότε είχαμε ένα ομόλογο να πληρώσουμε προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τι έγινε τότε? Επετράπει να εκδώσουμε έντοκα γραμμάτια. Προς το παρόν όμως ακόμη δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα. Επομένως θέλω να ρωτήσω τους θεσμούς γιατί υπάρχει αυτή η διαφορετική μεταχείριση. Μέχρι στιγμής. Ελπίζω από εβδομάδα να αλλάξουν τα πράγματα. Και επειδή είπατε για θεσμούς, θα έρθουν οι θεσμοί στην Αθήνα, οι εκπρόσωποι των θεσμών, γιατί και γι' αυτό υπάρχει μια σύγχυση. Κατά πόσο είστε σε διαπραγμάτευση, αν θα έρθει το κλιμάκιο της παλαιάς Τρόικας νυν θεσμών? Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Θα έρθουν, δεν θα έρθουν. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα να έρθουν. Και μου κάνουν εντύπωση ορισμένα δημοσιεύματα. Πρέπει να πω ότι το μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας αυτής έχει αλλάξει. Δηλαδή, αν υπήρξαν εποχές που κάποιοι σε ένα γραφείο αποφάσισαν τι θα γίνει στην Ελλάδα, τι δεν θα γίνεται, αυτό έχει τελειώσει για μας. Ό,τι γίνεται θα γίνεται με απόφαση ή και όπου χρειάζεται με συναπόφαση της ελληνικής κυβέρνησης. Ευνηδιασμοί, απρόπτα, έτσι θελισμοί δεν ισχύουν πλέον. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτά είναι, ας πούμε, διάφορες σκοπιμότητες εξυπηρετούν. Επομένως, εμείς συζητούμε με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία είναι η Κομισιόν, είναι το Eurogroup, είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Για θέματα που άπτονται του Διεθνούς Ταμείου μιλάμε για αυτούς και στα πλαίσια αυτά όπου χρειάζεται γίνεται συζήτηση. Αλλά υποτίθεται ότι έχουμε συμφωνήσει και κάτι άλλο. Και το λέγανε και από πριν ότι θέλουν να υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων. Μιλάνε για την ιδιοκτησία του προγράμματος.
Εμείς λοιπόν συμφωνούμε σε αυτό. Το πρόγραμμα θα είναι ελληνικό, θα είναι το πρόγραμμα της ελληνικής κυβέρνησης και όπου υπάρχουν θέματα προς συζήτηση θα τα συζητάμε. Το ζήτημα αν υπάρχει χρόνος για να γίνει αυτό και επιπλέον υπενηχθήκατε και σήμερα μέσα από τα λεγόμενά σας βγαίνει ότι ενδεχομένως να υπάρχει ένα μέτωπο κύκλοι ομάδες, εν πάση περιπτώσει, που να απεργάζονται το να μην πετύχει η κυβέρνηση, να κινηθεί προς παλαιότερες. Πρέπει να το δούμε και αυτό με ψυχραιμία και ρεαλισμό. Η επιτυχία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αποτυχία κυβερνήσεων οι οποίες παγιδεύτηκαν στα μνημόνια. Εμείς το αντιμετωπίζουμε αυτό με ψυχραιμία. Εγώ είδα προημερών. Αλλά η χώρα είναι μία, ξέρετε, κύριε Αντιπρόεδρε. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι ξένοι στην Ελλάδα, αν βάλουν κατά του ΣΥΡΙΖΑ, βάλουν και κατά τη Ελλάδα ταυτόχρονα. Σύμφωνοι, αλλά λέω ότι υπάρχει η Ευρώπη η οποία έχει παγιδευτεί στην αδιέξοδη πολιτική της λιτότητας, η οποία έχει πρόβλημα με τη δική μας επιτυχία. Και υπάρχει η Ευρώπη που νιώθει ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η πολιτική και η οποία μας στηρίζει, είναι μαζί μας, προχωρούμε από κοινού. Αλλά ήθελα να πω ότι πέρα από αυτό, εγώ είδα τον πρέσβη της Ισπανίας προχθές και συμφωνήσαμε ότι ανεξάρτητα από το Α ή το Β θέμα, η τύχη των λαών, η προοπτική των λαών μας, είτε Έλληνες λεγόμαστε, είτε Ισπανία είτε Πορτογαλία, είναι κοινή. Και μάλιστα του είπα, αν θέλει να κάνουμε και μια μεικτή επιτροπή για να δούμε αυτό το χρέος που μας είπε ο κ. Ραχώη, ότι χρωστάμε 26 δισεκατομμύρια στην Ισπανία. Και αν τα είχε εκείνος, θα έκανε κοινωνική πολιτική. Ναι, πώς βρέθηκε αυτό το χρέος. Δανειστήκαμε εμείς ποτέ από την Ισπανία. Τι είναι αυτά τα χρέη. Μήπως είναι χρέη που έγινε για να σωθούν τράπεζες και όχι ελληνικός λαός, και άρα πρέπει να λεχθεί η αλήθεια και στον ισπανικό λαό και το γερμανικό και τον ελληνικό. Η Ισπανία πάντως επιμένει δια του Υπουργού των Οικονομικών ότι θα υπάρξει και τρίτο πακέτο για την Ελλάδα. Το βλέπετε. Ευχαριστούμε για την ελληνική. Πού συζητήθηκε αυτό. Εμείς είμαστε η Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση συμμετείχε σε κάποια τέτοια συζήτηση, έστω και η προηγούμενη. Τι είναι αυτό. Γιατί ελέγχθη. Είστε πάντως ανοιχτοί, αν χρειαστεί, να καταφύγετε, να ζητήσετε, να προσφύγετε σε ένα τρίτο πακέτο. Με όρους που, εν πάση περιπτώσει, θα συνδιαμορφώσετε. Η εποχή των μνημονίων έχει τελειώσει. Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, κύριε Χούγκλη. Με τα μνημόνια έχουμε χάσει 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας, έχουμε χάσει το 1/4 της οικονομίας μας, το χρέος μας έχει πάει στο 180% του ΕΠ και έχουμε φαινόμενα ανθρωπιστικής κρίσης που θυμίζουν εποχές πολέμου. Σε αυτή την εποχή, από αυτή την εποχή πρέπει να φύγουμε. Γι' αυτό σας είπα από την αρχή. Αυτό που κάνουμε τώρα δεν είναι το πρόγραμμά μας όπως θα το θέλαμε. Είναι μια γέφυρα, είναι ένας κοινός τόπος με τους θεσμούς της Ευρώπης για να πάμε από την εποχή των μνημονίων σε ένα νέο συμβόλαιο το οποίο θα εξασφαλίζει το κύρος της χώρας μας, την αξιοπρέπειά μας, ανάπτυξη και απασχόληση. Και εκεί ακριβώς μπορούμε να συζητήσουμε τις δικές μας ιδέες, δικές τους προτάσεις. Επιτρέψτε μου λοιπόν να συνοψίσω αυτά που είπατε για να σας θέσω το τελευταίο ερώτημα, ότι θεωρείτε ότι δεν υπάρχει πιεστικό πιστωτικό πρόβλημα, δηλαδή ότι θα βρεθούν τα χρήματα για να ανταποκριθούμε στις δανειακές υποχρεώσεις, ότι οι τράπεζες αντέχουν, δεν έχουν μεγάλο ζήτημα και ότι είστε αισιόδοξοι ότι τη Δευτέρα αυτά που θα παρουσιάσετε, θα παρουσιάσει ο κύριος Βαρουφάκης δηλαδή, θα γίνουν ασμένως αποδεκτά και από τους εταίρους. Τονίζω ότι εμείς τιμούμε τη συμφωνία που έγινε, εργαζόμαστε για την εξειδίκευση και την υλοποίησή της και αν αυτό γίνει από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μπορούμε να προχωρήσουμε θετικά και να ενισχύσουμε μάλιστα ορισμένες προϋποθέσεις ανάκαμψης που υπάρχουν, έτσι ώστε να έχουμε και μια αύξηση εισόδων φυσιολογική και να προχωρήσουν όλα μαλά. Σας πιστώνετε μια δυσφορία προς το πρόσωπο του κυρίου Βαρουφάκη. Δηλαδή ακούστηκε μάλιστα ότι θα πάτε εσείς στο Eurogroup για να κυδαιμονεύσετε κατά κάποιο τρόπο τον Υπουργό Οικονομικών και ότι είστε ενοχλημένος από τις πολλές συνεντεύξεις που έχει δώσει. Για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια, αν υπάρχει. Καμία βάση δεν έχουν αυτά. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση είναι ενιαία στην πολιτική της. Ειδικά η οικονομική πολιτική διαμορφώνεται στο γενικό της πλαίσιο, στα πλαίσια του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, το οποίο έχω την τιμή να συντονίζω εγώ και έχω και τη χαρά να συνεργάζομαι με ανθρώπους σαν τον Γιάννη Βαρουφάκη, τον Σταθάκη, τον Λαφαζάνη, τον Τσακαλώτο κλπ. Είμαστε μια ομάδα συμπαγής, ακριβώς διότι είμαστε συμπληρωματικοί. Άρα μια ορχήστρα είναι καλή, όχι όταν το κάθε όλα τα όργανα παίζουν τον ίδιο. Υπάρχει διαφορετικό ταμπεραμέντο, αλλά σε εσάς αποδόθηκε η φράση ότι κάποιος ο οποίος βγαίνει πάρα πολύ στα φώτα της δημοσιότητας καίγεται. Αυτό το λέω για τον εαυτό μου, όχι για άλλους. Δεν σχολιάζω άλλους. Όμως θέλω να πω το εξής. Ενδεχομένως υπάρχουν και εδώ δυνάμεις οι οποίες δεν ήθελαν να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε. Δεν ήθελα να γίνει κυβέρνηση, αλλά κυβέρνηση έγινε. Δεν ήθελα να πάει καλά, αλλά η κυβέρνηση κατάφερε, ευνηδίασε θετικά. Ίσως λοιπόν υπάρχουν δυνάμεις που τώρα προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Θα αποτύχουν. Μπορείτε να είστε πιο συγκεκριμένος, γιατί αυτή είναι μορφή σοβαρή.
Μα νομίζω ότι τα διαβάζετε κι εσείς. Ναι. Είστε όμως ευχαριστημένος από τον τρόπο που κυβερνά τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, για να το πούμε όμως και αυτό, κύριε. Σκόπευα να σας το ρωτήσω, δεν έχουμε χρόνο, αλλά αξίζει να το απαντήσετε. Υπάρχει. Η δουλειά μου είναι να σημειώνω τις αδυναμίες μας. Άρα υπάρχουν. Και ως συντονιστής του συμβουλίου. Βεβαίως. Αντικρουόμενες δηλώσεις, ανακοινώσεις. Υπάρχουν όλα αυτά. Αλλά θέλω να είμαι και δίκαιος για τον εαυτό μας. Δεν θυμάμαι στην Ελλάδα μια κυβέρνηση να έχει κάνει ένα μήνα και να έχουμε όλοι τόσες απαιτήσεις. Εγώ έχω μεγάλες απαιτήσεις και ακριβώς γι' αυτό η επόμενη φάση είναι όλοι οι υπουργοί να καταθέσουν, να προετοιμάσουν ακόμα πλειέστερα προγράμματα κυβερνητικής δράσης ανά έτος, σε ορίζοντα τετραετίες, αρχίζοντας όμως ανά μήνα, ανά τρίμηνο, αλλά εξάμηνο. Η δουλειά η δική μας θα είναι να ελέγχουμε αυτά τα προγράμματα, όχι υποκαθιστώντας υπουργούς, αλλά βοηθώντας την επιτάχυνσή τους. Επομένως, κάναμε ένα καλό ξεκίνημα, μέσα σε δύσκολες συνθήκες όμως. Όλα αυτά που είπα προϋποθέτουν θετική ανταπόκριση και από τους άλλους παράγοντες που εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή. Εάν αρχίσουν παρατράγουδα, εάν ορισμένοι ζηλεύουν τις παλιές εποχές, όπου κυβερνούσαν δια τηλεφώνων ή με εντολές ετοιμαζόταν νομοσχέδια, αυτό εμείς δεν θα το κάνουμε και γι' αυτό καλό και τον ελληνικό λαό να έχει συνείδηση του πράγματος ότι αυτή η κυβέρνηση έχει και αντιπάλους, διότι ανοίγει νέους δρόμους, αλλά με τις συμπαράστασεις του κόσμου μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις εκλογές. Η κριτική είναι αυστηρή, ξέρετε, γιατί είναι ψηλά και ο πήχης έτσι όπως τον θέσατε προεκλογικά γι' αυτό. Λοιπόν, και δημοσιογραφικά θα είμαστε εδώ για να παρακολουθούμε όλα όσα κάνει η κυβέρνηση και αυτά τα οποία είπατε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ραγασάκη.